και δεν το κάνει καν θέμα. Όταν έχει 0 βαθμούς, ξέρει τι κάνουν. Χαίρονται. Χαίρονται. Το έζησα και εγώ γιατί συνηθίζει στου 1.30 και μετά ξέρει πόσο έχει σήμερα. 0. Τέλεια! Θα βάλω ένα κασκόλ. Θα πάω τουαλέτα και θα πλύνω τα χέρια μου. Έχω να το κάνω ένα μήνα. Παίζει αν είμαι και τυχερός και να ξαναδώ το πιπί μου. Άρα γετάνε μεγαλύτερο από τις ρόγες μου. Γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο στον Καναδά και πραγματικά το χειρότερο πράγμα το οποίο στον Καναδά, πραγματικά μη σας τύχει, είναι ότι οι φίλοι μου δεν με πιστεύουν. Εσείς δεν με πιστεύετε, δηλαδή κανείς δεν τους πιάνει τους φίλους μου αυτός ο ανταγωνισμός. Αυτό εντάξει, δεν λέω, κρύο στον Καναδά. Αλλά... Έχεις ανέβει στο χωριό μου. Δεν λέω μείον 30 στον Καναδά. Αλλά... Ξηρασία. Τρυπάει η υγρασία στο διοικείς. Ή το αγαπημένο μου απ' όλα είναι το ίδιο, μη δεν βαθμί εκεί και εδώ. Λες και εκεί έχει άλλα θερμόμετρα. Λες και τα δικά τους έχουν μέσα μαρμελάδα. Πόσο γραφευτό, μη δεν βαθμούς, μη δεν ελληνικούς ή ξένους. Από τους μούφα τους βαθμούς. Και επειδή είμαι πάρα πολύ κυριολιάτης, όσο ήμουν στον Καναδά, αγόρασα ένα ειδικό βραχί. Αλλά αρχίδια ζεσταίνει. Αγόρασα και καινούργιο υπολογιστή πρόσφατα, αλλά αρχίδια ζεσταίνει. Επειδή είναι λάπτοπ. Το θυμόλιο. Θέλω να είμαστε όλοι στην ίδια στιγμή. Και εδώ στις λεφτά να πιάσετε όλα τα αστεία. Κάθε ένα γενικά η Eurocentric. Τα κουνούπια είναι ένα πράγμα από το καλοκαίρι που δεν θα μου λείψει καθόλου, καθόλου, γιατί πλέον δεν έχει και το χειμώνα. Το έχετε προσέξει αυτό, δεν γλιτώνουμε ποτέ. Τα κουνούπια έχουν φτιαχτεί για να μας γαμάνε την ψυχολογία. Έτσι πραγματικά, γιατί βουίζουμε στα αυτιά μας, μας παγωρίζουν, ξέρω εγώ, και όταν τελικά αποφασίζω να σηκωθώ και να ανάψω το φως, ξαφνίζω. Αυτό και νιώθω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σαν επιστήμη, σαν ανθρωπότητα, σαν επιστημική κοινότητα δεν το έχουμε πάρει αρκετά στα σοβαρά. Γιατί, και αυτό είναι αλήθεια, τα κουνούπια είναι ο μεγαλύτερος φωνιάς της ανθρωπότητας στο ζωικό βασίλειο. Και η καλύτερη λύση που έχουμε βρει είναι το τούλι. Αυτό είναι. Παιδιά, πεθαίνουμε από ελαιονοσία, πομπονιέρες. Πομπονιέρες, πάρτε, βάλτε παντού πομπονιέρες. Και η πρόσφατη εξέλιξη στον πόλεμο με τα κουνούπια είναι το έξυπνο τούλι. Αυτό που κλείνει μόνο του.